One, two, three, four. Τι κάνετε, παιδιά? Καλά, εσείς πώς είστε? Καλά, στενοχωρημένος βέβαια, γιατί θα ήθελα να είμαι στον πύργο τώρα και όχι στην Αθήνα. Αλλά τι να κάνουμε. Όλοι μας. Λογικό, όλοι είμαστε στην ίδια κατάσταση αυτή τη στιγμή. Έτσι είναι, έτσι είναι. Τα δικά σας νέα? Καλά κι εμείς, καλά. Διαδικτυακά και εμείς είπαμε ότι θα συμμετέχουμε όπως και αν γίνει το φεστιβάλ. Εγώ χάρηκα που τελικά θα γίνει, γιατί πίστευα ότι δεν θα γίνει φέτος λόγω της κατάστασης. Όχι, δεν γινόταν να μην κάνουμε. Είναι προετοιμασία ενός χρόνου με κλεισμένες ταινίες, συμφωνίες ειδικές για τα αφιερώματα, για τις ταινίες του διαγωνιστικού κλπ. Δεν μπορείς να πεις δεν κάνω τίποτα. Ναι, ναι. Είναι πρόβλημα τεράστιο δηλαδή. Είναι ασυνέπεια και πρέπει πάντα ένα διεθνές φεστιβάλ να προσαρμόζεται στις συνθήκες, όποιες και αν είναι αυτές. Δώστε μας, μιας που ξεκίνησε κιόλας έτσι αυτή η συζήτηση, ένα πλάνο για το πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα φέτος και πώς θα γίνει ουσιαστικά το φεστιβάλ. Ποιες αλλαγές έχουμε, τι νέο υπάρχει? Οι αλλαγές είναι πάρα πολλές και η ουσιαστική αλλαγή είναι ότι δεν γίνεται στους φυσικούς και κοινωνικούς χώρους που γινόταν σε άλλες φορές. Δηλαδή δεν θα είμαστε στον Απόλλωνα, αλλά θα είμαστε σε μια εικονική αίθουσα που είναι η πλατφόρμα μας. Τα εργαστήρια δεν θα γίνονται επίσης στην ομαρχία, στα σχολεία κλπ, αλλά θα γίνονται διαδικτυακά, δηλαδή εξ αποστάσεως εργαστήρια με σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία. Και τις ταινίες, όπως ξέρετε, είναι όλες φορτωμένες στην πλατφόρμα μας, μια πολύ δυνατή πλατφόρμα. Η οποία άνοιξε και σήμερα, να το πούμε αυτό. Ναι, σήμερα ελευθερώθηκαν οι ταινίες για θέαση. Η πλατφόρμα άνοιξε πριν μια εβδομάδα για να την επισκέπτονται όσοι ήθελαν, για να διαβάσουν περιλήψεις των ταινιών κλπ. Και να κάνουν και κράτηση. Να κάνουν την κράτησή τους, ακριβώς. Το ενδιαφέρον είναι, παρότι ήταν άγνωστη η πλατφόρμα μέχρι τώρα, αφού τώρα άνοιξε, ήδη μέχρι πριν λίγο που κοιτάζαμε, έχουμε δεχτεί 105.000 επισκέπτες στην πλατφόρμα και και στην ιστοσελίδα μας. Σημαντικός. Είναι ένας τεράστιος αριθμός. Αυτό μας ικανοποιεί πάρα πολύ και ακριβώς είμαστε χαρούμενοι που βρίσκουμε ανταπόκριση έστω και με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, για μένα είναι πολύ σημαντικό ένα κινηματογραφικό φεστιβάλ να γίνεται στο φυσικό του χώρο. Εκεί σμίγουμε όλοι, νιώθει ο ένας την ανάσα του άλλου, ανταλλάσσουμε απόψεις, κάνουμε εμπορικές συμφωνίες ή επαγγελματίες, διασκεδάζουμε. Όλα αυτά μια γιορτή που είναι το φεστιβάλ. Ωστόσο πρέπει να πω ότι μας δίνεται μια δυνατότητα φέτος με το online να φτάσει το φεστιβάλ και στο πιο απομακρυσμένο σπίτι της χώρας. Εφόσον βεβαίως έχει ένα δέκτη, δηλαδή έναν υπολογιστή,
ένα κινητό, οτιδήποτε τέτοιο. Να σας ρωτήσω, φαντάζομαι ότι προφανώς θα ήταν ένα σημαντικό έξοδο αυτή η πλατφόρμα. Φυσικά, είναι έξοδο η κατασκευή της ίδιας. Δεν περάσαμε το κόστος από, ας πούμε, προηγούμενα φεστιβάλ, κατά πολύ. Αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε οικονομικό απολογισμό, γιατί είχαμε μεν υψηλό κόστος σε αυτά, αλλά γλιτώνουμε, ας πούμε, τα ξενοδοχεία. Δυστυχώς θα ήθελα τα χρήματα να πάνε στα ξενοδοχεία, αλλά λόγω του lockdown δεν μπορούσε να γίνει. Επομένως, με το νέο τρόπο που κάνουμε το φεστιβάλ, από άλλους κωδικούς, να το πούμε έτσι, από διάφορους τομείς κερδίθηκαν χρήματα και σε άλλους προσθέθηκαν χρήματα. Άρα δεν επιβαρυνθήκαμε τόσο πολύ, γιατί ξέρουμε ότι αυτές οι πλατφόρμες είναι πολύ ακριβές. Ναι, είναι, ωστόσο και τα ξενοδοχεία επίσης κοστίζουν πάρα πολύ. Οπότε, σκεφτείτε ότι τα ξενοδοχεία όλη την εβδομάδα του φεστιβάλ, κάθε χρόνο, είναι sold out. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα μεγάλο κόστος εκεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η πλατφόρμα είναι υπερσύγχρονη, γι' αυτό, όπως βλέπετε, λειτουργεί μια χαρά, ενώ άλλες πλατφόρμες άλλων φεστιβάλ πέσανε την πρώτη μέρα. Εμείς δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα, παρότι οι επισκέπτες, όπως σας είπα, είναι πάρα πολλοί και ο κόσμος που αυτή τη στιγμή είναι μέσα στην πλατφόρμα και βλέπει ταινίες, επίσης είναι πάρα πολλοί. Θα μπορούσαμε να την αξιοποιήσουμε, ας πούμε, και για τα επόμενα χρόνια, από τη στιγμή που δημιουργήθηκε, για ανθρώπους που θα ήθελαν να είναι μαζί μας, αλλά δεν θα μπορούν, σε περίπτωση που γίνει του χρόνου, ας πούμε, το φεστιβάλ Διαζώσεις και κάποιος δεν μπορεί να έρθει. Είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Φυσικά, η πλατφόρμα έγινε για να παραμείνει και είναι πάρα πολύ χρήσιμη για πάρα πολλά πράγματα που να μην τα αναλύσουμε ένα-ένα, αλλά είναι πάρα πολλά, κυρίως για τα εργαστήρια και για το υλικό που μπορούμε να προσφέρουμε στα παιδιά, τους νέους και τους εκπαιδευτικούς μέσω της πλατφόρμας αυτής. Φυσικά θα μείνει και είναι ένα εργαλείο χρήσιμο, συμπληρωματικό ωστόσο για ένα φεστιβάλ. Δεν θέλουμε να είναι να κυριαρχεί αυτό, αλλά να συμπληρώνει τις δράσεις και αυτό θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Φυσικά πάντα υπάρχει, πληρώνεις και ένα ενίκιο στην εταιρεία, εταιρεία που έχει την πλατφόρμα. Ωστόσο αυτή τη στιγμή και το πιο σημαντικό είναι να έχει στηθεί η πλατφόρμα, να υπάρχει, να είναι γνωστή και επισκέψιμη. Στην κατασκευή της πλατφόρμας αντιμετωπίσατε, όχι μόνο στην κατασκευή, αλλά γενικά όταν αποφασίσατε ότι το φεστιβάλ θα γίνει δικτυακά, αντιμετωπίσατε δυσκολίες και πότε ακριβώς αρχίσατε να καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορέσουμε φέτος να συναντηθούμε όλοι μαζί στον Απόλλωνα, στον πύργο? Πότε το αντιληφθήκατε και αρχίσατε να το σχεδιάζετε? Εμείς από το πρώτο lockdown βάλαμε μέσα στην εξίσωση και το δεδομένο ότι ενδέχεται το φεστιβάλ το Δεκέμβρη να μην μπορέσει να γίνει. Και αυτή η απλή υποψία που υπήρχε την Άνοιξη διαρκώς γινόταν πεποίθηση σχεδόν, όσο βλέπαμε να ακυρώνεται το ένα φεστιβάλ μετά το άλλο. Σας θυμίζω ότι το Μάιο δεν έγινε το φεστιβάλ των Κανών. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ του κόσμου δεν έγινε. Και στη συνέχεια άρχισαν να γίνονται online ορισμένα φεστιβάλ και ορισμένα να μην γίνονται καθόλου.
όταν άρχισε να γίνεται συζήτηση ότι περιμένουμε και ένα δεύτερο κύμα της πανδημίας, ακόμη πιο πολύ μελετούσαμε την εκδοχή να κάνουμε ένα υβριδικό φεστιβάλ. Δηλαδή ένα φεστιβάλ με κάποιες δράσεις στους φυσικούς χώρους, αλλά και διαδικτυακά. Το Σεπτέμβρη αποφασίσαμε ότι οπωσδήποτε οι ταινίες του διαγωνιστικού, όταν λέω Σεπτέμβρη, αρχές Σεπτέμβρη, ότι οι ταινίες του διαγωνιστικού οπωσδήποτε θα παιχτούν και διαδικτυακά. Μέχρι τελευταία στιγμή θέλαμε να κάνουμε και κάποιες δράσεις με φυσικό τρόπο, παρά τους περιορισμούς. Φυσικά τηρώντας όλα τα πρωτόκολλα, τα υγειονομικά πρωτόκολλα κλπ. Αλλά διαπιστώσαμε, λόγω του lockdown βέβαια, δεν μπορούσε να γίνει απολύτως τίποτα εκτός από τη διαδικτυακή διεξαγωγή του φεστιβάλου. Υπήρχε κάποια τόσο μεγάλη δυσκολία που να είπατε ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε, το αφήνουμε για του χρόνου. Βέβαια, μας είπατε και πριν ότι δεν γινόταν να μην γίνει, αλλά θέλουμε να δούμε αν σας πέρασε έστω και για μια στιγμή και σε εσάς και στους συνεργάτες σας, σκέψεις το πάμε του χρόνου, όχι φέτος, λόγω της κατάστασης. Δεν έπαιξε αυτή η εκδοχή ούτε για μια στιγμή. Έτσι δεν έπαιξε, γιατί καταρχήν εμείς δεν είμαστε ένα φεστιβάλ πρωτόπειρο. Έχουμε 23 χρόνια εμπειρία πίσω και επίσης έχουμε μεγάλη εμπειρία γύρω με τις νέες τεχνολογίες. Τις νέες τεχνολογίες τις αξιοποιούμε διαρκώς και στα εργαστήρια και με διάφορους τρόπους. Πρέπει να σας θυμίσω ότι την άνοιξη στο πρώτο lockdown, πριν καν αρχίσει το lockdown, όταν κλείσαν τα σχολεία, το Φεστιβάλ Ολυμπίας ήταν ο πρώτος φορέας στην Ελλάδα που αντέδρασε σε σχέση με την προσφορά περιεχομένου, ψυχαγωγίας και κινηματογραφικής εκπαίδευσης προς τα παιδιά. Έτσι, στις 19 Μαρτίου, το lockdown άρχισε στις 23 Μαρτίου. Στις 19 Μαρτίου εμείς αρχίσαμε να προβάλλουμε κάθε μέρα από μια ταινία μικρού μήκους, μεγάλου μήκους, συγγνώμη, σε δύο προβολές, μία στις 11 το πρωί και μία στις 6 το απόγευμα. Και προβάλαμε 60 ταινίες live streaming την Άνοιξη. Ακριβώς 60 μέρες. 120 προβολές. Και επίσης υλοποιήσαμε πανελλαδικά 5 εκπαιδευτικά προγράμματα που συμμετείχαν σχολεία, φυσικά και από τον νομό Ηλίας, αλλά σχολεία από όλη την Ελλάδα. 100 σχολεία από όλη την Ελλάδα πήραν μέρος μόνο στο εργαστήριο ψυχαγωγία και κινηματογραφική εκπαίδευση εξ αποστάσεως. Με ένα μέσο όρο 25 παιδιά το κάθε εργαστήριο, δηλαδή 2.500 παιδιά πήραν μέρος σε ένα μόνο από τα εργαστήρια του Φεστιβάλ Ολυμπίας. Προσφέραμε επίσης εργαστήρια animation, το σπουδαίο εργαστήριο, όπως αποδείχθηκε, κάνε μια ταινία με ένα μόνο πλάνο, όπου γυρίστηκαν και ταινίες εκεί που συμμετέχουν τώρα, διαγωνίζονται στην κάμερα Ζιζάνιο. Όπως ολοκληρώνεται η οργάνωσή του αυτή τη στιγμή, του διαδικτυακού φεστιβάλ, υπάρχει κάτι που σκέφτεστε πως λείπει ή κάτι που θα μπορούσε να είναι καλύτερο, κάτι που δεν σας βγήκε, αλλά που θέλατε να βγει? Δεν έχω αυτή τη στιγμή να επισημάνω κάτι που δεν προλάβαμε να κάνουμε. Είμαστε πανέτοιμοι. Ήδη τα πάντα λειτουργούν. Αν μπείτε και στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ και στην πλατφόρμα. Έχουμε ήδη μπει, εννοείται, έχουμε κάνει την κράτησή μας. Είναι όλα αξιοπρεπέστατα και... Ναι, είναι πάρα πολλά πράγματα που δεν φαίνονται. Για παράδειγμα, θα δείτε ότι όλες οι ταινίες είναι υποτιτλισμένες.
δεν είναι αυτονόητο, γιατί οι ταινίες είναι πάρα πολλές. Είναι ένας τεράστιος όγκος δουλειάς. Επίσης, είναι μετατροπές αρχείων που χρειάζονται για τις ταινίες. Είναι πάρα πολλή δουλειά. Και μέσα στις περιοριστικές συνθήκες, τις εργασιακές που υπάρχουν, ήταν δύσκολο να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά ακόμη και σήμερα στις 8 το βράδυ θα δείτε το βίντεο της τελετής έναρξης, το οποίο είναι βεβαίως μικρό, ένα δεκάλεπτο. Ωστόσο έγιναν γυρίσματα σε θέατρο γι' αυτό, συνεργείο, κινηματογραφικό. Αξίζει χαρτήρια σε όλους όσους δούλεψαν για να γίνει όλο αυτό. Σίγουρα. Φυσικά, ναι. Το φεστιβάλ έχει μια πολύ έμπειρη ομάδα και ακριβώς το ότι και εσείς που είστε πάρα πολύ νέοι αυτή τη στιγμή ήδη συμμετέχετε στη λειτουργία του φεστιβάλ με αυτόν τον τρόπο που συμμετέχετε, σημαίνει πως αποκτάτε εκείνα τα εφόδια που πολύ σύντομα θα μπορείτε να στελεχώσετε σε πιο πολύπλοκους ακόμη τομείς το φεστιβάλ. Θέλω να πω, υπάρχει εμπειρία και στα παλιά στελέχη του φεστιβάλ, αλλά και στους νεότερους που διαρκώς εντάσσονται σε διάφορους τομείς του φεστιβάλ. Είναι άτομα που έχουν πολλά χρόνια δουλέψει από πολλά πόστα μέσα στο φεστιβάλ. Λόγω όλης αυτής της κατάστασης που συζητάμε τώρα, γενικότερα αυτή η κατάσταση ήταν τροφή για σκέψη ότι τίποτα δεν είναι το ίδιο για πάντα. Δηλαδή, ξεκινάνε στο μυαλό σας να υπάρχουν νέες ιδέες ότι πώς μπορεί να εξελιχθεί σιγά-σιγά το φεστιβάλ? Νέες ιδέες πάντα υπάρχουν και η ίδια η ζωή θέτει τις δικές της προκλήσεις. Αυτό που έχει σημασία για μας είναι η γενική φιλοσοφία της λειτουργίας ενός φεστιβάλ και η κεντρική του στόχη. Όλα τα υπόλοιπα, τεχνολογίες, εμπόδια κλπ. Είναι δευτερεύοντα ζητήματα τα οποία επιλύονται. Αυτό που θα ήταν πρόβλημα είναι εάν το φεστιβάλ δεν είχε μια δική του φιλοσοφία. Και η δική μας φιλοσοφία είναι ακριβώς ότι πρωταγωνιστές σε αυτό το φεστιβάλ πρέπει να είναι τα ίδια τα παιδιά. Τι σημαίνει όμως να είναι πρωταγωνιστές τα ίδια τα παιδιά? Σημαίνει να τους δίνουμε το χώρο για να γίνονται πρωταγωνιστές. Να τους δίνουμε τα εργαλεία και τα εφόδια για να γίνουν πρωταγωνιστές. Να φέρνουμε δηλαδή στον πύργο κορυφαίους σκηνοθέτες από όλο τον κόσμο, κορυφαίους εκπαιδευτές σε διάφορα προγράμματα, να φέρνουμε ταινίες υψηλού επίπεδου για να έρχονται ακριβώς να γνωρίζουν τον κινηματογράφο που είναι τέχνη, όχι τον χαζοχαρούμενο κινηματογράφο. Δεν είναι αυτονόητο ότι οι πολύ καλές ταινίες, όταν τις ζητάει ένα φεστιβάλ η παραγωγή, λένε πάρτε τες και παίχτε τες. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Πρέπει να έχει κύρος ένα φεστιβάλ. Δηλαδή, φέτος για παράδειγμα έχουμε σε όλα τα τμήματα ταινίες που είναι υποψήφιες για τα Όσκαρ. Επομένως, εάν δεν είχε κύρος το φεστιβάλ, αυτές οι ταινίες δεν θα υπήρχαν στο πρόγραμμά του. Κορυφαίες ταινίες, πολύ σημαντικές, ταινίες που έχουν ήδη κάποιες από αυτές πολύ σημαντικά βραβεία. Για παράδειγμα, η μεγάλου μήκους ταινία «Αντιγόνη» στα κρατικά βραβεία του Καναδά πήρε το βραβείο καλύτερης ταινίας και το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας. Από όλη την παραγωγή δηλαδή του 2019. Και ο Καναδάς είναι μια χώρα που έχει
πλούσια κινηματογραφία, δεν είναι στο επίπεδο της Ελλάδας, είναι πολύ πιο μπροστά. Και πολλές άλλες ταινίες ακόμη, μικρού και μεγάλου μήκους, animation, ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας. Επίσης σκεφτείτε τι είδους σοβαρή δουλειά χρειάζεται για την δικτύωση σε όλο τον κόσμο. Ακόμη και για τη δημιουργία των διεθνών κριτικών επιτροπών των παιδιών. Δεν μιλάμε των επαγγελματιών και των ενηλίκων. Ναι. Εάν προλάβατε να δείτε στο site τις κριτικές επιτροπές, θα δείτε ότι η κριτική επιτροπή, η Διεθνής Κριτική Επιτροπή των Παιδιών είναι ένα παιδί από κάθε χώρα, από 8 χώρες της Ευρώπης, όπου εκπροσωπούν και ένα διεθνές φεστιβάλ. Με αυτό το φεστιβάλ εμείς, σαν Φεστιβάλ Ολυμπίας, έχουμε χτίσει μια σταθερή συνεργασία επί σειρά ετών. Ή το Κάμερα Ζιζάνιο φέτος έχει την δυνατότητα να παρουσιάζει 30 ταινίες από 18 διαφορετικές χώρες που η αφετηρία τους είναι η πανδημία. Και έτσι είναι το πρώτο φεστιβάλ του κόσμου που παρουσιάζει από 18 χώρες διαφορετικές ταινίες για το πώς τα ίδια τα παιδιά προσεγγίζουν το θέμα της πανδημίας. Ένα υλικό πολύ σπουδαίο, όχι μόνο γιατί είναι καλλιτεχνική οπτικοακουστική δημιουργία νέων, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ακόμη και για ειδικούς επιστήμονες να το μελετήσουν, για το πώς επηρεάζονται και πώς προσεγγίζουν τα παιδιά αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο που μοιάζει με πόλεμο. Είναι πόλεμος. Πόλεμος μιας άλλης μορφής. Όχι με κανόνια, αλλά με ιούς. Στις ταινίες που έχουν λάβει με μέρος φέτος στο φεστιβάλ, ξέρουμε καταρχάς ότι κάθε χρόνο παρακολουθείτε, αν όχι όλες, τουλάχιστον μεγάλο μέρος των ταινιών του φεστιβάλ. Αλλά νομίζω τις παρακολουθείτε όλες, αν δεν κάνω λάθος. Έχετε φέτος ξεχωρίσει κάποια, βλέπετε κάποια διαφορά στα θέματά τους σε σχέση με άλλες χρονιές, υπάρχει εξέλιξη φέτος? Κάθε χρονιά πάντα ο κινηματογράφος ευνηδιάζει. Δεν είναι κάτι στατικό. Συναντάς κάτι που δεν το περίμενες. Και αυτό είναι και το ενδιαφέρον της τέχνης. Δεν ακολουθεί την πεπατημένη. Φέτος, για να διαλέξω τις 90 ταινίες του διαγωνιστικού προγράμματος, χωρίς να αναφερθώ στα ειδικά αφιερώματα, αλλά για τις 90 ταινίες του διαγωνιστικού προγράμματος είδα 850 ταινίες, μεγάλου και μικρού μήκους. Είναι σχεδόν το σύνολο της διεθνούς παραγωγής. Και ακριβώς γι' αυτό είναι διεθνώς γνωστό ότι ανέκαθεν το Φεστιβάλ Ολυμπίας έχει ταινίες πολύ υψηλού επίπεδου στο πρόγραμμά του και έχει μια ξεχωριστή φιλοσοφία στο πρόγραμμά του. Αυτό οφείλεται βέβαια στο ότι βλέπουμε όλες τις ταινίες, αλλά και στο ότι έχουμε μια αντίληψη πώς θα δομήσουμε το πρόγραμμά μας. Γιατί δεν μπορείς να έχεις, ας πούμε, ομοειδείς ταινίες, μονοθεματικές από άποψη περιεχομένου ή ίδιου στυλ κινηματογραφικής έκφρασης, ή να προέρχονται μόνο από τις ευρωπαϊκές χώρες, ας πούμε, ή μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι 90 ταινίες προέρχονται από 47 χώρες και είναι χώρες και από τις 5 Ηπείρους και προέρχονται και από χώρες που έχουν πολύ αναπτυγμένη βιομηχανία κινηματογραφική και πρώτα-πρώτα τις Ηνωμένες Πολιτείες που έχει την βιομηχανία του κινηματογράφου στον κόσμο, αλλά και τη Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία κλπ. Αλλά
θέλουμε οι θεατές μας να σχηματίζουν μια εικόνα για τη ζωή και τον κινηματογράφο και ιδιαίτερα για την παιδική ηλικία όλων των χωρών του κόσμου. Έτσι, για παράδειγμα, θα δείτε φέτος ταινίες από το Περού, από το Κυργιστάν, το Καζακστάν, το Κονγκό, αλλά και το Μπουτάν, που είναι μια μικρή χώρα 750.000 κατοίκων στη Νότια Ασία, μια χώρα πάρα πολύ άγνωστη σε εμάς, στο δυτικό κόσμο εννοώ άγνωστη, η οποία ο κινηματογράφος της δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένος. Αυτή η ταινία που παίζουμε εμείς, που λέγεται Λουνάνα, ένα γιακ στη σχολική αίθουσα, είναι η Λουνάνα, λοιπόν, είναι το πιο απομακρυσμένο χωριό του πλανήτη. Είναι στα υψίπεδα των Ιμαλαΐων και έχει παγετώνες κλπ. Εκεί, λοιπόν, εκτιλήσεται η δράση της ταινίας αυτής, η οποία είναι και υποψήφια για τα Όσκαρ της χώρας αυτής. Το Μπουτάν είναι δεύτερη φορά υποβάλλει ταινία της παραγωγή της για τα Όσκαρ. Στην Ελλάδα, αλλά νομίζω και σε πάρα πολλές δυτικές χώρες, δεν έχει ξαναπαιχτεί ταινία από τον Μπουτάν. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, λοιπόν, πέρα από την ίδια την καλλιτεχνική αξία της ταινίας, που είναι υψηλού επίπεδου η ταινία, να γνωρίσουμε και τι είναι αυτή η περίεργη χώρα, η οποία έχει και ένα δίκτυο μέτρησης της ανθρώπινης ευτυχίας. Κατακεφαλήν ανθρώπινη ευτυχία. Έτσι. Όχι μόνο κατακεφαλήν εισόδημα, οικονομικό όπως μετράμε στη Δύση, αλλά και ανθρώπινη ευτυχία. Αυτή η ταινία, λοιπόν, δημιούργησε τέτοια αίσθηση στη χώρα, η οποία, να πω ότι είναι μια χώρα με κακοτράχαλους δρόμους ή και χωρίς καθόλου οδικό δίκτυο. Κάποιοι άνθρωποι, για να βρουν πόλη με αίθουσα κινηματογραφική που έπαιζε την ταινία, ταξίδεψαν 3 ολόκληρες μέρες για να πάνε να δουν την ταινία. Και αυτό από μόνο του είναι ενδιαφέρον και για τη δύναμη που έχει ο κινηματογράφος σαν τέχνη να κινητοποιεί ανθρώπους να ταξιδέψουν 3 μέρες για να ικανοποιήσουν την περιεργειά τους οπωσδήποτε για την ταινία, μια και ακούστηκε πάρα πολύ, αλλά και την αγάπη τους για την τέχνη του κινηματογράφου. Να τη δουν και να την απολαύσουν. Κύριε Σπύρη, φέτος, έστω και μέσω, δεν ξέρω, κάποιας μορφής delivery, θα παραδοθούν βραβεία. Φυσικά, φυσικά. Οι κριτικές επιτροπές λειτουργούν όπως επικοινωνούμε εμείς τώρα, μέσω Zoom. Δηλαδή βλέπουν τις ταινίες από την πλατφόρμα και συνεδριάζουν μέσω Zoom όπως θα συνεδρίαζαν στον πύργο ή σε ένα χώρο του ξενοδοχείου ή και τρώγοντας το βράδυ στο Εν Λευκό ή στα Τεντζερέδια ή δεν ξέρω σε ποια άλλη ταβέρνα και συζητάνε για τις ταινίες που είδαν και ζυμώνονται σιγά σιγά οι απόψεις για το ποια ταινία πρέπει να βραβευτεί. Εγώ ήθελα τώρα να σας ρωτήσω, στην περίπτωση που όλα πάνε καλά και του χρόνου έχουμε φεστιβάλ διαζώσεις και πάλι, είμαστε όλοι μαζί, και γενικότερα για τα επόμενα χρόνια, θα ξεκινήσουν οι εργασίες κάποια στιγμή, υπάρχει κάποιο πλάνο για το νέο χώρο που λέγαμε ότι θα υπάρξει στο παλιό εργοστάσιο, υπάρχει κάποια ενημέρωση? Βέβαια, αυτή η ερώτηση πιο πολύ μπορεί να απευθυνθεί στον Αντιπεριφερειάρχη και γενικά στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, γιατί όπως ξέρετε ο χώρος αυτός
ανήκει στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και έχει και την ευθύνη για την ανακατασκευή του χώρου αυτού και για τον εξοπλισμό και για τη συνέχεια. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι το θέμα παρά την πανδημία δεν έχει τελματώσει, αλλά προχωράει. Mm-hmm. Και ελπίζουμε πως πολύ σύντομα θα είναι και πιο πρακτικό αυτό το προχώρημα. Δηλαδή να αρχίσει να εγκρίνεται η μελέτη και να αρχίζει να διαμορφώνεται ο χώρος. Αλλά δεν είμαι ο καταλληλότερος για να απαντήσω σε αυτό για το πότε και πώς κλπ. Στην περίπτωση που δημιουργηθεί... Αυτό που ξέρουμε εμείς είναι η σημασία αυτού του χώρου, γιατί όπως ξέρετε η απόφαση είναι για να είναι έδρα του Φεστιβάλ Ολυμπίας, για την δημιουργία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας και φυσικά για ένας χώρος που να μπορεί να φιλοξενεί όλες τις δημιουργικές πολιτιστικές ομάδες της πόλης του Πύργου. Δηλαδή θα είναι πραγματικά ένα κέντρο πολιτισμού και θα παρέχει τις δυνατότητες τόσο στο φεστιβάλ να αναπτυχθεί περαιτέρω και να έχει τις κατάλληλες υποδομές, αλλά και σε όλες τις δημιουργικές ομάδες του Πύργου, θεατρικά και μουσικά σχήματα κλπ, να μπορέσουν να έχουν το χώρο να παρουσιάζουν τις δουλειές τους. Άρα θα αξιοποιείτε στην περίπτωση που δημιουργηθεί όλο το χρόνο και όχι μόνο την εβδομάδα του φεστιβάλ. Προφανώς, αυτός είναι ο σκοπός και αυτό είναι που μπορεί να βοηθήσει και το φεστιβάλ να αναπτύξει τα προγράμματά του. Και σίγουρα και... να βοηθήσει και την τοπική κοινωνία πέραν του φεστιβάλ. Μα στην τοπική κοινωνία απευθύνεται πρωτίστως, αλλά η ύπαρξη ενός τέτοιου χώρου θα μας δίνει τη δυνατότητα για την προσέλκυση και κόσμου από το εξωτερικό. Ναι. Τόσο για την οπτικοακουστική παιδεία, για τη διοργάνωση συνεδρίων σχετικών με το θέμα κλπ. Αλλά το βλέπουμε και ευρύτερα, θα δοθεί μεγάλη δυνατότητα για προσέλκυση και ξένων παραγωγών για γυρίσματα στην περιοχή. Καθώς και νέες θέσεις εργασίας ίσως θα μπορούσαν να δημιουργηθούν. Δεν την άκουσα την ερώτηση. Όχι, λέω ότι ίσως θα μπορούσαν να δημιουργηθούν και νέες θέσεις εργασίας. Προφανώς. Είναι προφανέστατο και θέσεις εργασίας, αλλά και μεγαλύτερης και τακτικότερης αξιοποίησης των επαγγελματιών της περιοχής, του τομείς της εικόνας και ήχου και όχι μόνο. Δίνεται μια νέα δυναμική. Εμένα γενικά δεν μου αρέσουν τα πολλά λόγια. Είναι καλύτερο να υλοποιούνται τα πράγματα και να γίνονται παρά να μοιάζουν σαν παρουσίαση ενός προγράμματος, να το πούμε έτσι. Έχουμε περιγράψει τι ακριβώς μπορεί να γίνει εκεί και όταν γίνει, και επεξεργαζόμαστε το περιεχόμενο για να είναι λειτουργικός ένας χώρος, γιατί έχουμε δει τόσο στην Αθήνα όσο και σε πάρα πολλές άλλες πόλεις της χώρας να έχουν δημιουργηθεί αξιόλογα κτίρια, αλλά στο τέλος να ρημάζουν γιατί δεν υπήρχε επεξεργασία του περιεχομένου το οποίο έπρεπε να αναπτύσσεται μέσα σε αυτούς τους χώρους για να είναι λειτουργικοί και να αποκτήσουν τη δυναμική που πρέπει να αποκτάει κάθε καινούριος χώρος στον οποίο επενδύονται χρήματα. Γίνονται σκέψεις για νέα εργαστήρια μέσα στο φεστιβάλ, ας πούμε εγώ,
επειδή σπουδάζω και κάτι παρόμοιο, θα μπορούσα να προτείνω κάποιο εργαστήριο υποκριτικής ή συγγραφή κειμένου για τις ταινίες. Ναι. Όπως ξέρεις, όλα αυτά τα χρόνια, όλα τα εργαστήρια είναι ευπρόσδεκτα στο φεστιβάλ, όχι μόνο αυτά που έχουν να κάνουν άμεσα με την κινηματογραφική δημιουργία, αλλά ο κινηματογράφος είναι κάτι που συνδέει όλες τις τέχνες. Δηλαδή, εννοείται η υποκριτική είναι συστατικό στοιχείο, αλλά και η μουσική και η αρχιτεκτονική και μια σειρά άλλες τέχνες είναι, πώς να το πω, συνεκφράζονται μαζί με τον κινηματογράφο, μέσα από τον κινηματογράφο, ακριβώς, χορός, μουσική, να μην μιλήσουμε για τη δραματουργία, εννοείται, πώς αναπτύσσεται κλπ. Μία ακόμη ερώτηση που ίσως μπορεί να μην είστε και ο κατάλληλος να την απαντήσετε. Απλά επειδή βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια θέματα κάποιες φορές στην επιλογή των παιδιών. Ας πούμε, εγώ βλέπω φέτος που ίσως κάποια παιδιά στο δικό μας, ας πούμε, εργαστήριο να υπάρχει μία μείωση στην επιθυμία τόσο πολύ. Και βλέπουμε ότι, ας πούμε, κάποιες φορές τα παιδιά σκέφτονται απλά το πώς θα χάσουν μάθημα. Και βλέπουμε άλλα παιδιά που θέλουν πολύ να πάρουν κάποιες γνώσεις που μπορεί να τους προσφέρει το φεστιβάλ, να μένουν πίσω. Και πιο παλιά θυμόμαστε ότι, ας πούμε, η επιλογή των παιδιών γινόταν μέσα από κάποιες εκθέσεις που γράφονταν. Θα μπορούσαμε σιγά σιγά να δημιουργήσουμε ένα αντίστοιχο τρόπο επιλογής παιδιών. Δηλαδή, να γίνει επιλογή παιδιών που όντως θέλουν να πάρουν τις γνώσεις που μπορεί να προσφέρει το φεστιβάλ. Επισημαίνεις ένα θέμα πολύπλοκο. Με ποια έννοια? Το φεστιβάλ δεν πρέπει να λειτουργεί επιλεκτικά, αλλά πρέπει να απευθύνεται σε όλα τα παιδιά. Και έτσι πρέπει να βρίσκεται ο καταλληλότερος τρόπος και να συμμετέχουν κάθε χρόνο και διαφορετικά άτομα, αλλά και ταυτόχρονα να δημιουργείται και ένας πυρήνας ο οποίος να έχει ανεβάσει τον πήχη, να το πω απλά. Ναι. Αυτό το πρόβλημα που αναφέρεις δεν θα υπήρχε εάν διαθέταμε υποδομές σαν αυτή που συζητούσαμε λίγο πριν για τον ΑΣΟ. Εκεί λοιπόν, μέσα από την πράξη, θα δημιουργούνται οι απαραίτητες ομάδες για να έχουν την συνεχή ενασχόληση με το συγκεκριμένο αντικείμενο και εκεί εκ των πραγμάτων, όπως γίνεται, θα ξεχώριζε το ποιοι ενδιαφέρονται πραγματικά και ποιοι όχι. Αλλά για να μην σχηματιστεί λάθος εντύπωση, πρέπει να δούμε και την δυναμική που έχουν τα εργαστήρια, με την έννοια ότι κάποια παιδιά τα οποία μπορεί να ξεκινάνε και να κάνουν αίτηση για να γλιτώσουν μάθημα, στο τέλος όμως το ίδιο το ενδιαφέρον που συναντάν στα εργαστήρια τα κερδίζει το εργαστήριο και δεν κάνουν καθόλου κοπάνα και συμμετέχουν ουσιαστικά. Και αυτό είναι η επιτυχία. Ωστόσο, σίγουρα είναι ένα θέμα που θέλει μεγάλη προσοχή στη διαχείρισή του. Κύριε Σπυρί, να μας ταλαιπωρήσουμε άλλο. Θα θέλαμε να μας πείτε τι είναι αυτό που σας λείπει πιο πολύ φέτος που η διοργάνωση γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Αυτό που θα λείψει, το καταλαβαίνετε, είναι ότι η πόλη του πύργου δεν θα έχει όλη αυτή την πολυχρωμία και τη ζωντάνια που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν πρέπει να υποτιμήσουμε και τις οικονομικές συνέπειες που θα έχει για την πόλη του πύργου, αφού
η απουσία τόσων επισκεπτών θα είναι μία έλλειψη προς την τοπική οικονομία. Θα λείψει αυτό που λένε και οι επαγγελματίες της πόλης του Πύργου κυρίως, ότι ήταν η τονωτική ένεση για μας αυτή η εβδομάδα κάθε χρόνο του φεστιβάλ. Αυτές είναι οι δύο σημαντικές παράμετροι. Όλα τα άλλα μπορούμε να τα καλύψουμε και μέσω της online μετάδοσης του φεστιβάλ. Αλλά ας δούμε το θετικό, ότι του χρόνου το ενδιαφέρον ανθρώπων που δεν μας είχαν γνωρίσει μέχρι τώρα και θα μας γνωρίσουν φέτος μέσα από το online, του χρόνου το ενδιαφέρον τους θα είναι μεγαλύτερο για να επισκεφθούν τον πύργο. Άρα πιστεύετε ότι του χρόνου θα μπορέσουμε και εμείς και το φεστιβάλ να συναντηθούμε στις αίθουσες ξανά? Πιστεύετε ότι θα είναι τα πράγματα καλύτερα? Ναι, ελπίζω ότι δεν είμαι βεβαίως γιατρός και ναι, σίγουρα. Για να ξέρω. Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι είναι πολύ δύσκολο να συνεχίζεται σε τέτοια έκταση και μετά από το ερχόμενο καλοκαίρι αυτό το θέμα του COVID-19. Πιστεύω ότι του χρόνου, ναι, το φεστιβάλ θα διεξαχθεί με φυσικό τρόπο και θα συναντηθούμε όλοι στους δρόμους, στις πλατείες και τις αίθουσες του Πύργου. Μακάρι, μακάρι. Μακάρι, μακάρι. Τέλεια. Αν θέλετε εσείς κάτι άλλο να προσθέσετε γενικότερα, κάτι που πιστεύετε ότι δεν ακούστηκε και θα έπρεπε να ακουστεί. Εμείς δεν θέλουμε να σας απασχολήσουμε άλλο. Εσείς ό,τι έχετε να προσθέσετε για το τέλος? Εγώ χάρηκα που τα είπαμε. Και εμείς, και εμείς. Όχι, αυτό που θέλω να πω είναι να διατηρήσουμε την αισιοδοξία μας για τη συνέχεια και εσείς και εμείς να δούμε πώς, αφού αναγκαστήκαμε να κάνουμε online το φεστιβάλ, πώς τελικά θα έχουμε θετικό ισοζύγιο στο τέλος, ότι τα θετικά τελικά ήσαν περισσότερα από τα αρνητικά αυτού του τρόπου της διεξαγωγής. Και σας είπα ποιο είναι το θετικό, ότι να γίνει ευρύτερα γνωστό σε κάθε άκρη της Ελλάδας το φεστιβάλ, ούτως ώστε του χρόνου να ξεκινάμε από ένα σκαλοπάτι παραπάνω από εκεί που το αφήσαμε πέρυσι. Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Καλή συνέχεια και σας εύχομαι να περάσετε καλά μέσα στην εικονική αίθουσα του 23ου Φεστιβάλ Ολυμπίας και της 20ης Κάμερας Ζιζάνιο. Εννοείται. Καλό φεστιβάλ να έχουμε. Καλό φεστιβάλ. Γεια σας. Γεια σας. Ξέρω, δεν θα το κάνεις καν μοντάζ, το ξέρεις. Ναι.